Κύριε Καλπούζε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και στην Κύπρο μας φυσικά. Καλώς σας βρήκαμε. Θέλω να μου πείτε έτσι για αρχή, πώς σας φαίνονται οι Κύπροι ως αναγνώστες? Έχουν και εδώ το ίδιο κακό ελάττωμα στην Κύπρο, όχι οι αναγνώστες. Γενικότερα η κοινωνία, διαβάζουμε πολύ λίγο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, περίπου στο 7%, πολύ μικρή ποσόστοση. Από εκεί και πέρα, αυτοί που διαβάζουν είναι πανέμορφοι. Άνθρωποι με ενδιαφέροντα, με προβληματισμούς, πολύ ζεστοί και μου θυμίζουν έτσι και θα έλεγα λίγο παλιότερες γενιές, γιατί εγώ έρχομαι στην Κύπρο από το 84, η γυναίκα μου εδώ είναι Κυπρία, και γνώρισα εκείνη τη γενιά των παλιών Κυπρίων, γεννημένη το 1900, και θα έλεγα ότι οι αναγνώστες, οι καλοί αναγνώστες, έχουν κάτι από αυτό τα στοιχεία του παλιού Κυπρίου με ανοιχτές καρδιές και όμορφοι άνθρωποι. Γενικά όμως, όσοι θα διαβάσουν τα βιβλία σας, τι θέλετε να νιώσουν? Όσοι τα διαβάζουν, τι συναισθήματα θέλετε να τους προκαλείτε? Ανάλογα. Κάθε βιβλίο είναι και ένας άλλος κόσμος. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να συγκινείται κανείς μέσα από ένα βιβλίο, να ψυχαγωγείται, να νιώσει αυτή την αναγνωστική εφορία, η γλώσσα. Είναι σαν τη μουσική. Έχει και μουσικότητα, έχει αναπαραστατική δύναμη και νιώθει κανείς την αναγνωστική εφορία. Πέρα από εκεί, με ενδιαφέρει να συνοδοιπορήσουμε και σε ό,τι λέει η μυθοπλασία, οι χαρακτήρες, αλλά και τα μηνύματα που υπάρχουν σε κάθε βιβλίο. Mm-hmm. Άρα, κάθε φορά είναι κάποιος άλλος ο σκοπός, κάποιο άλλο το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Αυτή τη φορά, στο ολοκένουργιο σας βιβλίο, πρόσφατα κυκλοφόρησε η Νάτη ως ο Φως της Λίμνης. Θέλω να μου πείτε αυτό το βιβλίο τι σκοπό έχει. Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα, μιλάει για την ανθρωπιά, μιλάει για τη θυσία ενός πατέρα που θυσιάζεται για το γιο του, χάνει τη ζωή του, δίνει τη ζωή του για το γιο του, για το αγρίμι του πολέμου, μάλλον το αγρίμι του ανθρώπου. Όταν βρεθεί στον πόλεμο, μπορεί να μας κάνει ανδρείους, να μας κάνει και συχαμερούς. Mm. Μιλάει για την ταυτότητα του Έλληνα. Ποιος δικαιούται να ονομάζεται Έλληνας, ή αν αρκεί το αίμα, το σπέρμα, η θρησκεία, ο τόπος, ο πολιτισμός του παρελθόντος να ονομάζεται κανείς Έλληνας. Μιλάει για τις εκφάνσεις της ψυχής μας, οι οποίες μέσα στον χρόνο παραμένουν σχεδόν ίδιες. Μπορεί να έχουμε κάνει άλματα σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, όμως τα της ψυχούλας μας μένουν ίδια. Και μιλάει για το αυτό που λέει ο ίδιος ο τίτλος, το Γινάτι, το οποίο μοιράζεται σε δύο δρόμους. Είναι σαν την αρετή και την κακία. Υπάρχει το κακό Γινάτι, ο θυμός, η οργή, η μυσαλλοδοξία, ο φανατισμός, η εκδικητικότητα, το να θέλεις να θεωρήσεις πιο σπουδαίος από τους άλλους ανθρώπους, να γενικά να καταδυναστεύεις τα παιδιά σου, τους γονιούς σου, συναισθηματικά ή όχι, να νομίζεις ότι είσαι σπουδαίος και άλλοι δεν είναι. Κανένας μας δεν είναι σπουδαίος. Όλοι μας πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια. Πώς είναι να προσπαθείτε κάθε φορά να γεννήσετε έναν κόσμο, να πλάσετε έναν κόσμο, ο οποίος όμως ταυτόχρονα πρέπει να μοιάζει αληθινός και να πείθει? Και ένας κόσμος που δεν υπάρχει πια, γιατί το Γινάτι και τα περισσότερα βιβλία μου είναι αυτά που ονομάζουμε ιστορικά μυθιστορήματα. Απαιτείται μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα για να αναπλαστεί μέσα από το λόγο μια εποχή που πλέον δεν υπάρχει. Να ανατρέξει κανείς σε περιηγητές, σε βιβλία για τη λαογραφία, την ενδυμασία, την αρχιτεκτονική, ό,τι μπορεί να σου δώσει πληροφορία για τους δρόμους, για τις συγκοινωνίες, πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι. Βέβαια, με δύο στόχους. Και για να ζήσει αναπαραστατικά ο αναγνώστης όσα συμβαίνουν σε ένα βιβλίο, να τα βλέπει όλα ζώντανα μπροστά του, αλλά και για να κρίνει τους ίδιους τους ήρωες, τα ιστορικά γεγονότα μιας εποχής, με βάση αυτό που ίσχυε τότε και όχι με τον τρόπο που σκεφτόμαστε σήμερα. Mm. Περιπλανιέσαι σε άλλες εποχές, νιώθεις ότι ζεις πολλές ζωές, όπως είναι και μέσα από την ανάγνωση. Όποιος, λέω και αυτό, ότι όποιος δεν έχει ανακαλύψει την ανάγνωση, έχει χάσει μια μεγαλύτερη απολαύση της ζωής και ταυτόχρονα ζεις πολλές ζωές, είτε σαν αναγνώστης είτε ερευνώντας το παρελθόν. Αυτό είναι το ότι ζεις πολλές ζωές. Είναι που σας κάνει έτσι και τόσο
ήρεμο. Όπως μου είπατε και πριν το γύρισμα, εγώ περνάω καλά παντού. Ναι, μην είναι αλήθεια ότι περνάω καλά. Αυτή η περιπλάνηση στις άλλες εποχές, αλλά και στις ψυχές, περιπλάνηση στις ψυχές των ηρώων, είναι ένας δρόμος προς την αυτογνωσία, να γνωρίσεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Με βοηθάει πάρα πολύ το να ανακαλύπτω τα ελαττώματα των άλλων και μέσω εκείνων τα δικά μου ελαττώματα. Το να φιλοσοφώ γενικότερα τη ζωή, το να στοχάζεται κανείς, να αναλύει τα πράγματα όσα συμβαίνουν γύρω του, όσα συμβαίνουν μέσα του. Είναι ένας δρόμος που νομίζω ότι με έχει βοηθήσει σαν άνθρωπο η ζωή. Δεν είμαι πάντα τόσο ήρεμος. Έχω τις... Δεν μπορώ να το φανταστώ. Φαίνεστε τόσο ήρεμος και γαλήνιος. Έχω κι εγώ τις εξάρσεις μου, αλλά ευτυχώς είναι λίγες. Λέει κάπου μέσα στο Γινάτη ο Σερδονάτος στο θυμό, για το θυμό. Γιατί όταν προσπαθεί να το εξηγήσει για το Γινάτη, το κακό Γινάτη, το καλό Γινάτη, και λέει ο Ζώτος δεν βλάπτει και ο λίγος θυμός. Και λέει ο Σερδονάτος ωφελεί καμιά φορά. Να βγαίνει το άχτι σου και η πίκρα. Άμα τον βαστάς μέσα σου το θυμό, θα σ' αρρωστήσει. Ναι. Ο θυμός, λέει, είναι σαν τον καφέ στον μπρίκι. Πρέπει να τον προλάβεις προτού ξεχυλήσει και χυθεί στα κάρβουνα. Νομίζω ότι τα καταφέρνω σε αυτό που λέτε, στην ηρεμία ή όχι, να έχω κάποιες εξάρσεις, αλλά να μην χύνεται ο καφές στα κάρβουνα. Ναι, ο σοφός της λίμνης τα είπε πολύ σωστά. Τα είπατε πολύ σωστά κι εσείς που τα γράψατε αυτά τα πράγματα. Άρα καταλάβαμε το χαρακτήρα σας λίγο, έτσι, πώς είναι. Ότι σίγουρα δεν είστε μόνο διάστατος άνθρωπος, σίγουρα. Δηλαδή, πολλούς εαυτούς πρέπει να έχετε. Οι δικοί σας άνθρωποι τους ξέρουν καλύτερα. Μπορεί να είμαι και υποχθόνιος. Ο καθένας μας μπορεί να είναι και δεν το καταλαβαίνεις από την πρώτη επαφή. Ένας συγγραφέας υποδίεται ρόλους. Ναι. Όπως ένας ηθοποιός. Γράφοντας, γίνεσαι ο καλός και ο κακός, ο άντρας και η γυναίκα, ο άγριος ή ο ήρεμος. Οπότε... Όλα είναι έτσι. Είστε από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς στην Ελλάδα. Τα μυθιστορήματά σας έχουν φανατικούς αναγνώστες και αναγνώστριες, δηλαδή γυναίκες σας αγκαλιάσαν πάρα πολύ. Και επειδή είστε άντρας και δεν είναι πάρα πολλοί άντρες που κάνουν αυτό το είδος, πώς νιώθετε αυτήν την αγάπη και την αγκαλιά και από τις γυναίκες? Νομίζετε ότι ταυτίζεστε με κάποιο τρόπο, με ένα μυστικό, ας πούμε, που ξέρετε στην επαφή σας? Με μια επιφύλαξη έχει γίνει μια... Προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι η αναλογία των αναγνωστών των βιβλίων μου. Η ποσόστοση είναι περίπου 60-40. 60% γυναίκες, 40% άντρες. Καλό οι γυναίκες ποσοστό. Έχουν μια Ναι, είναι πολύ καλό ποσοστό. Συνήθως οι γυναίκες φτάνουν σε κάποια βιβλία και το 95%. Οι άντρες τους ενδιαφέρει το ιστορικό μυθιστόρημα. Οι γυναίκες διαφέρουν ως προς την νοοτροπία και τον τρόπο που εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους. Είναι πάρα πολύ θερμές. Και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Έρχονται και στις παρουσιάσεις είναι εκείνες που θα έρθουν. Τους γράφω και όμορφες αφιερώσεις και περιμένουν κάθε φορά να δουν μια καινούργια αφιέρωση. Αγαπώ πάρα πολύ τις γυναίκες. Έτσι κι αλλιώς οι άντρες είμαστε και δεμένοι με έναν τρόπο με τις μητέρες μας. Υπάρχει και αυτή η σχέση. Αλλά υπάρχει και το ερωτικό στοιχείο, έτσι. Βγαίνει ένας ερωτισμός, μια επικοινωνία τέτοια που είναι πάρα πολύ ζεστή και όμορφη. Θέλω να πω, γιατί δεν μπορώ να μην αναφερθώ και σε έναν άλλο κομμάτι δημιουργικό δικό σας. Εκτός από βραβευμένος λοιπόν συγγραφέας και ποιητής, είστε και στιχουργός. Και είστε ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από πάρα πολύ αγαπημένα διαχρονικά έτσι, τραγούδια, αλλά και πρόσφατα αγαπημένα. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, 10 μάγισσες, Να σου θάλασσα, της Αναστασίας Θεοδωρίδου, δηλαδή πολύ γνωστά τραγούδια από αγαπημένους καλλιτέχνες. Δεν ήξερα ότι ήταν δικά σας. Ας πούμε τώρα που το είδα μελετώντας σας και τα λοιπά, ενθουσιάστηκα. Έλεγα πόσο μεγάλο ταλέντο και στη μουσική πλευρά. Ευτύχησα να γράψω, να μελοποιηθούν, γιατί αυτά που έγραψα ήταν πολύ περισσότερα. Εννοείται, 80 τραγούδια, αυτά που είπατε, η Γλυκερία, η Νατάσα Θεοδωρίδου, το «Γιατί πολύ σ' αγάπησα» που είπε ο Ορφέας ο Περίδης, το είπε και ο Μάλαμας και άλλοι.
Επί της ουσίας ξεκίνησα με τα τραγούδια, λειτουργήσε σε μένα σαν άσκηση και μαθητή. Αυτός ο κοντός λόγος που πρέπει να περιγράψεις μέσα σε τρία τετράστιχα μια ιστορία ή μια συναισθηματική κατάσταση, να έχει ομοκαταληξίες, να επικεντρώσει το θέμα στο ρεφρέν με ένα σλόγγαν, με μια λέξη, μια φράση έτσι έντονη. Απολαμβάνω τα τραγούδια και με περίεργους τρόπους ή διαφορετικούς. Ένα βιβλίο θα πρέπει να το πάρεις, να καθίσεις να το διαβάσεις. Ένα τραγούδι μπορεί να το ακούσεις στο αυτοκίνητο, να το ακούσεις στο σούπερ μάρκετ, στο αεροδρόμιο, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα καφέ που το κάθεσαι. Και εντάξει, χαίρομαι να τα ακούω. Βέβαια, οι στιχουργοί είναι οι αδικημένοι της ιστορίας αυτής. Δεν πειράζει όμως. Σάμα δεν ξέρουμε ποιος έχει γράψει τα παραδοσιακά τραγούδια, αυτά τα πανέμορφα. Σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχουν πανέμορφα τραγούδια. Ξέρουμε ποιος τα έγραψε. Η τέχνη λοιπόν είναι για όλους και ας κρύβονται η δημιουργία από πίσω, δεν πειράζει. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάτι άλλο ανακοινώσιμο για επαγγελματικά που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Παραδίδοντας τον εκδοτικό οίκο το Γινάτη, ήδη έχω αρχίσει και ερευνώ για ένα άλλο θέμα. Θα πάω μάλλον σε πολύ παλιότερες εποχές. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ανακοινώσουμε πράγματα. Πάντως δεν εφησυχάζεις, δηλαδή εντάξει. Εγώ θέλω να καλέσω τους Κυπρίους να ανακαλύψουν καταρχάς την Ουρανόπετρα. Ένα μυθιστόρημα που εξελίσσεται στην Κύπρο σε δύο χρονικές περιόδους. Τέλος Ενετοκρατίας, αρχές Οθωμανοκρατίας. Μετά κάνει ένα πολύ γλυκό άλμα 300 χρόνων και είναι τα λεγόμενα πρώιμα χρόνια της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο, το 1878 μέχρι το 1917. Εκεί που μιλάει για αυτούς τους υπέροχους Έλληνες της Κύπρου, πατριώτες. Το 1897 χίλιοι άνθρωποι ξεκίνησαν από εδώ και βρέθηκαν στην Ελλάδα να πολεμήσουν. Πάνω από 2.000 άνθρωποι το 1912-13, άνθρωποι που έπεσαν σε αυτά τα μέτωπα και όπως έχει γράψει ένας ωραίος φίλος εδώ στην Κύπρο, ο Πέτρος από Παπαπολιβίου, ένα βιβλίο «Υπόδουλοι απελευθερωτές», όντας οι ίδιοι υπόδουλοι πολεμούσαν στην Ελλάδα, αλλά και να γνωρίσουν αυτή την παλιά εποχή μέσα πάλι από ένα ζωντανό τρόπο που αναπαριστάνεται η εποχή εκείνη, το πόσο κοσμοπολίτικα ήταν η Λάρνακα, η Λευκοσία, στη Λεμεσό, ναι, στην πατρίδα σας, πηγαίνει και εκεί. Ναι. Άρα, Ουρανόπετρα, οπωσδήποτε οι Κύπροι έτσι να το βάλουν στις προτεραιότητές τους. Θέλω να ευχηθώ καλοτάξιο το Γινάτη, φυσικά, ως ο φως της λίμνης. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και προσωπικά. Πραγματικά είστε ένας γλυκύτατος, ήρεμος, γοητευτικός κύριος, όπως σας περίμενα. Αν κάνετε εσείς κοπλιμέντα σε μένα, εγώ τι να πω. Για εσάς που είστε μια πυρκαγιά της άνοιξης. Πυρκαγιά της άνοιξης. Εννοείται ότι πρώτη φορά να ακούω κάτι τέτοιο, αλλά δεν περίμενα κάτι λιγότερο από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.